8 και 25 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ, καταγράφουμε τα απόσχετα γιατί τώρα θέλετε Τσίπρα. Θα έχετε. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας στην Καθημερινή και ξεσηκώθηκε το σύμπαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπανε το κύριο Τσίπρα καλά. Πήγε στην Καθημερινή και τα πες και δεν τα πες στο συνέδριό μας. Τώρα δεν θα σου πω ποιος του το είπε γιατί... Ναι, μπας περιπτώσει. Είπε και άλλα πραγματάκια. Απάντησε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος για το αν βγήκαμε από τα μνημόνια και πώς σώθηκε η Ελλάδα. Έχω να πω κάτι. Όταν βγαίνεις από τα μνημόνια, επιστρέφεις τους μισθούς εκεί που ήταν πριν μπεις, επιστρέφεις τις συντάξεις εκεί που ήταν πριν μπεις, αυξάνεις ή μάλλον μειώνεις τη φορολογία εκεί που ήταν πριν μπεις σε ένα μνημόνιο που κόστισε 100 δισεκατομμύρια. Το μόνο που έγινε στο τρίτο μνημόνιο είναι ότι βάλαμε γραβάτα για λίγα δευτερόλεπτα στο Ζάπιο και σας το λέω με πλήρη γνώση. Οι μειώσεις φόρων άρχισαν από το 19 και μετά. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας, ο αξιότιμος πρώην πρωθυπουργός, και τι θα το απαντήσει τώρα ένας οικονομολόγος. Φύγαμε. Εγώ δεν έχω παρά να παραδεχτώ ότι στον υπόθεση στην υπόθεση Νοβάρτης και στην υπόθεση της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, η διαχείριση που κάναμε ήταν ατυχής. Και είμαι απογοητευμένος γι' αυτό, διότι οι προθέσεις μας ήταν ακριβώς οι αντίθετες. Δεν μια στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό μου η πιθανότητα να διαπραγματευτώ την παρουσία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ευρώ. Υπήρχαν πρόσωπα και δυνάμεις που φλερτάρανε ή ευθέως ομιλούσαν για την ανάγκη χώρα να βγει από το ευρώ. Στο εσωτερικό της κυβέρνησής μου, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 που έγινε το ξεκαθάρισμα αυτό. Για τρία πράγματα είμαι περήφανος. Το πρώτο σας το είπα. Την έξοδο από τα μνημόνια και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Την πετύχαμε κόντρα στο ρεύμα και κόντρα στις κυρίαρχες λαϊκιστικές φωνές. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ίσως η εντιμότερη της μεταπολίτευσης ό,τι αφορά τη διαχείριση δημόσιου χρήματος. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν. Υπήρξαν αντιδράσεις. Καλημέρα κύριε Θεοχάρη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Αυτιά, καλημέρα. Εδώ ο Μπελιώτης κοιτάζει τα POS και τις συνδέσεις. Πάμε σιγά σιγά. Καλημέρα κύριε Χριστίδη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ τιμή και δόξα σε εσάς και να το ξέρετε. Θέλω ένα σχόλιο, αγαπητέ Υπουργέ. Να ρωτήσω κάτι. Ζήτησε συγγνώμη καταρχήν ο κύριος Τσίπρας για τις τροχύλατες βαλίτσες. Εμέσως. Για το εμέσως. Κλάμα στη Βουλή. Είπε ατυχές, αλλά ναι, αλλά θυμάμαι και έναν υπουργό του που βγήκε και είπε ότι έχουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών. Τελικά τι ήταν από όλα αυτά? Ήταν ατυχές? Ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο? Και όταν λέγανε για τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμαρά, για τροχύλατες βαλίτσες, για θυμόμαστε όλα, για υπουργούς, για υπουργούς του Πασόκ, για υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Αν κάποιοι φταίξανε, βρέστε τους και καταλογίστε τους. Αλλά όχι να βγαίνει ένας επίσης πρώην πρωθυπουργός με κλάμα στη Βουλή, το ξέρετε έτσι. Βεβαίως. Που ήταν και επικεφαλής έτσι. Των Ελλήνων δικαστών και μετέπειτα πρωθυπουργός και να κλαίει στη Βουλή. Ο κύριος Πικραμένος. Έτσι. Δηλαδή αυτά δεν ξεχνιόνται. Θέλω ένα σχόλιο. Το σχόλιο είναι ότι συγγνώμη, σφάλαμε, δεν είναι αρκετό. Καρχήν δεν είπε και συγγνώμη, εμέσως το είπε. Ναι. Δεν είναι αρκετό ακριβώς γιατί διέσυρε την τιμή και την υπόλοιψη ανθρώπων οι οποίοι δεν του έφτιαξαν σε τίποτα από τη μία μεριά. Από την άλλη, βέβαια, ήδη οι αντιδράσεις είναι σφοδρές. Βλέπω ο άνθρωπος ο οποίος έχει ευεργετηθεί περισσότερο από κανέναν από τον κύριο Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης, να έχει βγει και να το επιτίθεται και να του λέει ότι κακώς πήγε στο συνέδριο της Καθημερινής και δεν πήγε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και τι είναι αυτά που λέει κτλ. Και έπρεπε να το πάμε μέχρι τέλους. Βλέπουμε λοιπόν ότι η απόσταση από την οποία, με την οποία έχει την ευκαιρία τώρα ο κύριος Τσίπρας να βλέπει τα πράγματα, τον κάνει να τα βλέπει λίγο διαφορετικά. Αυτοί όμως που άφησε στο πόδι του στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν την ίδια πολιτική. Δεν βλέπουμε καμία διαφορά. Τώρα, θέλω να μιλήσουμε και για τα οικονομικά. Είπε, βγήκαμε από τα μνημόνια. Το βγαίνω από μία οικονομική πραγματικότητα και μπαίνω σε μια άλλη οικονομική πραγματικότητα, έχει και το αποτύπωμα στην κοινωνία. Σωστό. Εκτός αν ξεχάσουμε αυτά που μάθαμε από τους καθηγητές μας.
Βγήκαμε από τα μνημόνια. Είδατε εσείς να υπάρξει κάποια ουσιαστική βελτίωση πέραν των φραστικών διατυπώσεων? Απλά είχαν κρατηθεί μισθή 4 χρόνια πολύ πολύ χαμηλά, ξεθαρέψανε λιγάκι το τελευταίο εξάμηνο λόγω εκλογών, λίγο και μικρά άλλα θέματα, αλλά δεν έγινε καμιά θεαματική διαφορά σε ό,τι αφορά μισθούς, συντάξεις, φόρους, μείωση έμφυα και ούτου καθεξής. Το να βγούμε από τα μνημόνια, έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Και αυτό ήταν η Πορτογαλία και οι άλλες χώρες, μία-δύο που βγήκαν από τα μνημόνια και στις οποίες ήταν πολύ συγκεκριμένες το τι συνέβη τότε. Ναι. Το τι συνέβη είναι ότι κράτησαν ένα μικρό μαξιλάρι, πολύ μικρότερο, και τίποτε άλλο. Αυτό ήταν το μόνο, η μόνη τους υποχρέωση. Σε εμάς φτιάχτηκε ειδικό πρόγραμμα, για να μην το λέμε μνημόνιο, το είπαμε μεταμνημονιακή εποπτεία. Μάλιστα. Το οποίο ήταν ένα μνημόνιο light. Και αυτό δεν έδωσε κανένα περιθώριο στο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί, παρά μόνο, όπως είπατε, για 6 μήνες εκεί με τον κατώτατο και τα λοιπά, προεκλογικά, ίσα-ίσα να μπορέσει να πάει, ας το πω έτσι, προεκλογικά με κάποιες παροχές. Και από εκεί και πέρα, και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είχε μεγάλη δυσκολία τα πρώτα 2 χρόνια μέχρι να αφαιρέσει ακριβώς αυτή τη μεταμνημονιακή εποπτεία. Και μόνο όταν καταφέραμε, μπορέσαμε να βγάλουμε επιτέλους το ζυγό των μνημονίων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, που ξέρει καλά το ασφαλιστικό, το ξέρεις Βαγγέλη, μέτρησε τις περικοπές των συντάξεων. 75 δισεκατομμύρια φύγανε από τις τσέπες των ανθρώπων. Δεν σας μιλώ για στρατιωτικούς, για λιμενικούς, για καθηγητές γυμνασίων, λυκείων, γιατρούς. Όλοι οι Έλληνες λοιπόν υπέστησαν, αλλά το τρίτο μνημόνιο ήταν αχρίαστο. Εντελώς αχρίαστο. Πάω, ταμιακές, εδώ άφησα και χώρο για να μας δώσει την κάρτα 479 η κυρία Βάχτα. Έλα, Βαγγέλη. Μέχρι το 19, ναι, βλέπαμε μόνο αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και αυξήσεις φόρων. Σε κάθε επίπεδο, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Ακριβώς. 50. Αυτό είναι η μείωση του εισοδήματος. Ποιου εισοδήματος, όχι του πλούσιου. Έτσι δημιουργήθηκε του μεσαίου εισοδήματος. 40 δις όμως που δήθεν τα αφήσαμε πίσω. Το πλεόνασμα. Έτσι δημιουργήθηκε το πλεόνασμα. Τα 36 δις ήταν μια άλλη ιστορία. Ήταν για τις τράπεζες. Ναι, αλλά σημασία έχει ότι κάπου, από κάπου βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Αυτά βρέθηκαν. Τα περισσότερα ήταν από δανεισμό. Στρατηγία, θα σας το εξηγήσω μετά. Πάμε εδώ, POS. Πάμε στην πραγματικότητα των γεγονότων. Βρεθήκαμε στη Ζάκυνθο. Τα ανεπάλληλα τηλεφωνήματα που δεχόσασταν από, από τον Γιώργο, τον Χριστόπουλο. Είχατε πάρει και εσείς το μήνυμα και είχαμε μιλήσει εκείνο το πρωί, θυμάστε? Βεβαίως. Λοιπόν, είμαστε σε παράταση. Εγώ τώρα θα κάνω τον επαγγελματία και εσείς θα μου απαντάτε ως υπουργός και θα ρωτάει και ο Βαγγέλης. Εντάξει. Είμαι επαγγελματίας. Το βάλατε από την άλλη, να μπορώ να ξεφύγω δεξιά-αριστερά. Σας βάλαμε στη μέση. Καταρχήν, άριστα που δώσατε παράταση. Μέχρι πότε εγώ έχω χρονική διάρκεια να λύσω το θέμα με το POS, γιατί έχουμε αναβαθμίσεις, έχουμε συνδέσεις, έχουμε 1,200. Ναι. Ελάτε. Στα POS είμαστε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, έχουμε ξεπεράσει πια και το 90%. Ναι. Άρα, οι αναβαθμίσεις των POS συνεχίζουν με αμύωτους ρυθμούς και τις επόμενες μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί. Από Δευτέρα θα ειδοποιήσουμε όλους τους επαγγελματίες. Μάλιστα. Θα στείλει η ΑΔΕ email προς όλους τους επαγγελματίες να σπεύσουν να κάνουν τη διασύνδεση. Και αυτό σημαίνει ότι είτε πρέπει μέσα στο Μάρτιο να διασυνδεθούν. Μάλιστα. Είτε να έχουν κλειδώσει το ραντεβού. Ναι. Με έτσι τον εγκαταστάτη, με τον τεχνικό. Ναι. Και αυτό το ραντεβού θα το δηλώσουν σε ειδική πλατφόρμα από τις 15 Μαρτίου και μετά, τις ΑΔΕ, σε μια ειδική σελίδα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι επαγγελματίες έχουν μέσα στον Απρίλιο στην χειρότερη το ραντεβού. Ερώτημα. Για να, θέλω να κλείσω ραντεβού με τον τεχνικό Αμπελιώτη, με τον αναβαθμιστή του POS της μηχανής κλπ. Κλπ. Αμπελιώτη. Αλλά ο Αμπελιώτης μου λέει, εγώ έχω πάρα πολύ κόσμο. Δεν προλαβαίνω. Τρώω πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση. Μετά το τέλος Απριλίου δεν υπάρχει δικαιολογία. Εάν δεν σου κάνει. Έχει πήξει από δουλειά ο Αμπελιώτης και δεν σου κάνει ο Αμπελιώτης, πήγαινε στο Ναυτιά. Άλλαξε τεχνικό. Πόσοι τέτοιοι υπάρχουν στην πατρίδα μας που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά? Αυτή τη στιγμή στα χαρτιά είναι 2.000 τεχνικοί. Μάλιστα. Ίσως ενεργοί να είναι 1.500.
Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε είναι ότι μετά τον Απρίλιο δεν υπάρχει δικαιολογία. Καμιά συνεχώς, δικαιολογία, έτσι. Υπάρχουν τώρα πια μηχανήματα που τα παίρνεις και δεν θέλουν διασύνδεση. Είναι 2-1. Και η ταμιακή και το POS. Ξαναπείτε υπάρχουν το πάλι αυτό. Υπάρχουν μηχανήματα που απλώς τα παίρνεις και είναι 2-1. Και το τοποθετείς και τελειώνεις. Και τελειώνεις. Άρα το επιχείρημα δεν πρόλαβα, δεν έκανα, δεν ήμουν άρρωστος, τελειώνει. Μετά το τέλος Απριλίου τελειώνει. Και να σας πω και κάτι. Είδαμε και μία χαλάρωση. Φτάσαμε σε ένα αριθμό ο οποίος, γιατί αυτή η παράταση που δόθηκε δεν είναι παράταση χαλάρωσης, είναι παράταση τσίμα-τσίμα, να το πω. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να γίνονται 5.000 αναβαθμίσεις την ημέρα για να ολοκληρωθούν όλες οι αναβαθμίσεις μέχρι τέλος Απριλίου. Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν, ενώ είχαμε ξεπεράσει τις τελευταίες μέρες του Φεβρουαρίου τις 5.000 και 6.000 αναβαθμίσεις την ημέρα, βλέπουμε 2.500 την Παρασκευή. Εάν συνεχίσουμε, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να χαθεί ούτε μία μέρα, ναι. Και αν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, κάποιοι θα βρεθούν απ' έξω και θα λένε ότι δεν έχω βρει ραντεβού. Τη Δευτέρα να κλείσουν το ραντεβού. Υπουργέ μου, για να μην υπάρχει παράταση. Ήταν η μέρα που δόθηκε και η παράταση. Κάνανε και κάποιες άλλες δουλειές τέλος του μήνα. Από Δευτέρα θα δεν πρέπει να χαθεί ούτε μια μέρα. Μπράβο. Το λέω εσείς εγώ γιατί, λέτε, γιατί ναι, ναι. Αποδείξαμε ότι όπως στους 35 κλάδους δόθηκε ο ένας μήνας παράταση πριν τον προηγούμενο μήνα, τέλος Ιανουαρίου, δεν ξαναδόθηκε. Δεν ξαναδόθηκε. Δεν θα ξαναδοθεί και άλλη παράταση. Αυτό είναι και από εκεί πέρα η ΑΔΕ θα πράξει τα δέοντα. Υπάρχουν θέματα. Έχω πάρει 100 mail από την ώρα που ξεκινήσατε. 50 mail μου λένε το εξής. Κάναμε τη διασύνδεση 29 Δευτέρου του 24 για να είμαστε συνεπείς. Χαρτιά, παπάδες, ευχέλεια, ιστορίες, τα πάντα. Δυστυχώς όμως η διασύνδεση απέτυχε και δεν επικοινωνούν. Ο τεχνικός από την Ταμιακή ήρθε 3 φορές και λέει το πρόβλημα ότι είναι στο POS και η τράπεζα δεν ξέρει τίποτα. Το POS όμως κλείδωσε και δεν κάνει καμία συναλλαγή και εγώ δεν κόβω καμιά απόδειξη και χάνω πελάτες. Και μου το λένε καμιά πενταριά. Ναι. Αυτοί τι παίρνουν το καινούριο μηχάνημα τώρα, ξανά μανά τα ίδια. Αυτοί θα πρέπει να επικοινωνήσουν ξανά με το μηχανικό τους, μάλιστα, με τον τεχνικό. Ναι. Ο τεχνικός μπορεί να κάνει όλες αυτές τις διορθώσεις. Παλιότερα εννοώ τις προηγούμενες εβδομάδες. Υπήρξαν προβλήματα και με κάποιο έτσι VX520 συγκεκριμένα που είναι πιο παλιό μηχάνημα και ας το πούμε πιο αργό και γι' αυτό δημιουργούσε προβλήματα. Έχω την αίσθηση ότι το νέο software που το κατεβάζουν, ναι, το βελτιώνει. Ας το κατεβάσουν το τελευταίο software, γιατί οι εταιρείες πια έχουν δώσει λύση, αν είναι τέτοια περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση ο τεχνικός πρέπει να έχει και έχει όλες τις πληροφορίες για να μπορέσει να κάνει την διασύνδεση σωστά. Κύριε Υπουργέ, με ρωτάνε πάρα πολύ. Εμείς που κόβαμε απόδειξη με το POS και δεν χτυπούσαμε ταμιακή, θα γίνει σύγκριση το ότι δεν χτυπάγαμε τίποτα στην ταμιακή με το κάποιοι δεν χτυπάγαν τίποτα στην ταμιακή. Δίναν μόνο το χαρτί της τράπεζας. Αυτό θα διασταυρωθεί και θα έρθει το Μπουγιουρντή. Βεβαίως, αυτή είναι όλη η λογική. Κοιτάξτε, εδώ σε αυτή την εκπομπή το είπαμε και μαζί. Τώρα πια δεν υπάρχει τρόπος να μην κόψει την απόδειξη και να πληρωθεί μεσοποιός. Άρα, είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι, ναι, ζητούσαμε απόδειξη και μπαίναμε σε μια λογική, τσακωνόμασταν και ο άλλος έλεγε τώρα, τι θες τώρα την απόδειξη κτλ. Τώρα δεν χρειάζεται καν να τη ζητήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πεις ότι δεν έχω μετρητά πάνω μου, έχω μόνο κάρτα. Μπορείς σε παρακαλώ να τη χτυπήσεις. Μόλις γίνει αυτό, θέλοντας και μη, θα κόψει την απόδειξη. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο να μπορέσουμε να δώσουμε τα εργαλεία στους συνειδητούς συμπολίτες μας που είναι και η πλειοψηφία, μάλιστα, να επιβάλλουν αν θέλετε την νομιμότητα και στους άλλους. Μάλιστα. Υπουργέ, ζητάτε απόδειξη, σας έτυχε ποτέ να πάτε κάπου και να πούνε καλά άσε ρε φίλε τώρα, άσε μας, ξέρω εγώ. Συμβαίνει κάποιες δηλαδή, φορές, τι σπάνιο, όταν δεν με αναγνωρίζουν, τι αλλά συνήθως μου δίνουν. Τώρα σας μάθανε, σας χαίρανε από καιρό, είμαστε κάτι ξενύχτια μέχρι τις 4 το πρωί ψάχναμε να βρούμε άκρη. Σας έχει τύχει να πάτε να ζητήσετε απόδειξη, να πούνε κύριε δεν έχουμε απόδειξη. Όχι, να αρνηθούν, όχι, να μου αρνηθούν. Σε συγγενικό αλλά πρόσωπο, να μην μου τη δώσουν και να τη ζητήσω, συμβαίνει. Συμβαίνει αυτό, ε. Ναι. Καμιά δηλαδή, φορά συμβαίνει. Και ο υπουργός ζητάει απόδειξη χωρίς να την πάνε, δηλαδή, έτσι. Ναι, σπανίως, αλλά συμβαίνει. Συμβαίνει. Τώρα, λόγω της δημοσιότητας δεν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Υπουργέ, ο κεντρικός στόχος που έβαλε ο Πρωθυπουργός
και τα άλλα κόμματα είναι στήριξη του εισοδήματος. Θέλω να πάμε στον τον καλό φίλο, τον εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων, τον Χρήστο τον Χριστίδη. Εδώ υπάρχει ένα θέμα με σας, έτσι δεν είναι? Μόνο ένα. Πολλά. Θα πούμε το ένα το, της ΕΑΣ, έτσι δεν θα είναι? Θα πούμε ένα πολύ σημαντικό, το οποίο λέει το εξής, το οποίο πρώτα-πρώτα... Να πούμε και αυτιά καλή επιτυχία στον Πανσεραϊκό, που είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, είναι η ομάδα της πατρίδας μου. Οι Σέρες, ο Πανσεραϊκός. Παπαμικέλη εκεί, ομάδα. Βέβαια, Πανσεραϊκός. Κάποτε ήταν ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Κελεσίδη. Και τελικά, την τελευταία στιγμή ο Κελεσίδης πήγε στον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ πήρε το Στέφα από την Κόρινθο. Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι μεγάλη ιστορία. Μπράβο, ακριβώς. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Πανσεραϊκό. Πέστε μου για την ΕΑΣ. Εδώ είναι πάνω από 1.400, 1.700 και ούτω καθεξής. Γυρίστε από εδώ. Είχαμε πει ναι. Το εξής. Υπάρχουν δύο διαδοχικές συναντήσεις με δύο υπουργούς. Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα το αναδείξουμε μόλις τώρα, λέγοντας το εξής. Όταν φεύγει ένας υπουργός από ένα υπουργείο, όταν θα φύγει ο κ. Θεοχάρης, ή εύχομαι να μην φύγει. Δεν τον βλέπω να φεύγει. Μακάρι να μην φύγει. Δρόμο θα πολύ πρέπει ακόμα, να αφήσει. Ναι. Να αφήσει ένα μνημόνιο υποχρεώσεων που έχει δεσμευτεί στον επόμενο. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν να μας λέει ο κύριος Τσακλόγλου θα γίνει αυτό, μετά ο κύριος Δεγεωργιάδης να δεσμεύεται και στη συνέχεια να έρχεται η κυρία Μιχαηλίδου και να μας λέει από τον επόμενο χρόνο. Παράδειγμα, είχαν πει για το ΕΑΣ από το πρώτο ευρώ. Μεγάλη αδικία. Έρχεται ο κύριος Δεγεωργιάδης, εξαγγέλει και λέει ότι εμείς θα κάνουμε μια κλιμακωτή κράτηση του ΕΑΣ. Αυτό παραμένει. Προκειμένου, το οποίο έρχεται η κυρία Μιχαηλίδου και λέει τώρα από τον επόμενο δεν χρόνο. Δεν το ανέτρεψε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν το ανέτρεψε. Μέχρι ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν το έχουμε δει. 34 χρόνια κάνω το ρεπορτάζ. Αν είχε γίνει αυτό, θα το έλεγα πρώτος ότι δεν ισχύει. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι το θέμα της ΕΑΣ, αυτής της φορολόγησης που μπήκε από το 10 περίπου, πάνω από τα 1.400 ευρώ θα πάει κλίμακωτα. 38-63 και 38-65 του 10 βγήκαν λοιπόν, εσύ. Μπράβο, μπράβο, είσαι διαβασμένος, γι' αυτό σε έχω εδώ. Η μάχη με την ΕΑΣ έχει μπει σε σωστό δρόμο. Ό,τι δρομολογήθηκε επί Άδωνη Γεωργιάδη θα συνεχιστεί και από την κυρία Μιχαηλίδου. Δεν υπάρχει καμιά ανατροπή στο θέμα της ΕΑΣ. Και επίσης θέλω να πείτε το εξής. Το ειδικό επίδομα το οποίο παίρνετε τώρα ως επίδομα επικινδυνότητας ισχύει, δίνεται? Βεβαίως, δίνεται το ειδικό επικινδυνότητας και μάλιστα με μειωμένη φορολογία, όπως είχε εξαγγείλει ο κ. Πρωθυπουργός. Μείωσε βέβαια στην ουσία ένα 15% που είχε απομείνει, δεν ήταν τεράστια η βοήθεια, μάλιστα. Αλλά πάντα κάθε βοήθεια είναι δεκτή. Όμως, και αυτά πριν κλείσουμε, να σας πω το εξής. Υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα με το ζήτημα της επαναφοράς των συνταξίμων αποδοχών στο 1/12. Η Ένωση Αποστάτων είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και υπάρχουν δύο ακυρωτικές αποφάσεις σχετικά με τον 4093 και με τον 4307. Την ώρα που δημοσιευόταν η απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο κύριος Κατρούγκαλος ψήφιζε αυτόν τον ανεκδίγητο νόμο. Έχετε που δίκιο. Έχει τυραννήσει, κατατυραννήσει τους Έλληνες και έχει κάνει τα εξής. Δεν έχουν επαναυπολογιστεί οι συντάξεις πρώτης εφαρμογής λοιπόν, του νόμου Κατρούγκαλου. Σήμερα ήταν εδώ ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Εδώ ήταν ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Προχωράει αυτή η διαδικασία. Εγώ σας συγχαίρω, ξέρετε γιατί. Βάλατε τρία θέματα στη σειρά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είστε σαφείς. Μας ανοίγετε τα μάτια σε ό,τι αφορά μείζωνα θέματα της ελληνικής κοινωνίας. Και θα πω για μια ακόμη φορά ότι αυτή η σαφήνεια εμένα με συναρπάζει. Να το ξέρετε. Να είστε καλά. Και να ξέρετε κάτι. Το θέμα της ΕΑΣ, έχω πάρει και ένα κομμάτι πάνω μου. Για να τελειώνουμε, είναι άδικο. Είναι άδικο. Πληρώνουν. Έτσι, μπράβο. Βεβαίως. Έτσι, μπράβο. Είναι πολύ άδικο. Πάει στο μεγαλύτερο, δηλαδή. Ακριβώς. Πάει στο ανώτατο ποσοστό. Έτσι, ακριβώς. Γιατί, κύριε Αμπελιώ, ότι ασφαλιστικές εισφορές των 5 έτη ασφαλισμένων που δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη δεν είναι άδικο. Ακριβώς. Είναι συνταξιούχοι. Πάμε στον Υπουργό. Υπουργέ. Σταθερά να στηρίζει. Για πάμε εδώ τώρα. Με ρωτάνε τα έξοδα του POS ποιο θα πληρώνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Για πρώτη φορά, ξέρετε ότι βάλαμε υποχρεώσεις για τα POS σε προηγούμενα σωστό. Χρόνια και σωστό. Δεν υπήρχε ποτέ χρηματοδότηση. Έτσι. Τώρα πια, για πρώτη φορά η κυβέρνηση, μέσα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, εκμεταλλευτήκαμε τους πόρους αυτούς και έχουμε 5-6 διαφορετικές κατηγορίες χρηματοδότησης μάλιστα. Για το POS, για τις ταμιακές, για τις αναβαθμίσεις, για τα νέα συστήματα στα ταξί κτλ. Και είμαστε ήδη στον τέταρτο κύκλο χρηματοδότησης. Είναι ανοιχτός αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ο κόσμος πρέπει να σπεύσει. Όσοι επίσης έχουν ήδη πάρει κουπόνια και δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει,
θα πρέπει να κατεβάσουν τα κουπόνια και να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν. Είναι ακόμα ενεργά, γιατί πρέπει να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Είναι κρίμα να χαθούν, να υπάρχουν χρήματα ευρωπαϊκά και ελληνικά, γιατί δεν είναι στο 100%. Ξέρετε ότι υπάρχει συγχρηματοδότηση. Είναι κρίμα να χαθεί και το τελευταίο ευρώ. Όπως το λέτε είναι. Για να πάμε στην ψηφοφορία, γιατί θέλω να τη σχολιάσετε κιόλας. Είναι πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα. Ναι, σας λένε μπράβο οι συναδελφοί σας. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ξέρετε τι, ο στρατός, η αεροπορία, το ναυτικό, η αστυνομία, το λιμενικό είναι μια γροθιά. Μόνο το Υπουργείο Στρατιωτικών καταργήθηκε στην κατοχή. Άρα, κράτος είναι ο στρατός, κύριε Αυτιά. Μόνο το Υπουργείο Στρατιωτικών. Κάτι. Υπάρχει ένα Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Δόξα τω Θεώ, ο Δένδιας είναι παλικάρι με τις εντολές του Πρωθυπουργού και προχωράμε. Πάμε γρήγορα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, 2.511 ψηφίσανε μέχρι στιγμής. Έχουμε οικονομία. Το 57,57% εκτιμά ότι είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Ακολουθεί η υγεία με 17,52%, η ασφάλεια με 16,17% και η παιδεία 8,79%. Άρα, τρεχάτε ποδαράκια μου είναι. Έτσι. Γι' αυτό τον βλέπετε στον ασπρόπυργο τη μια μέρα, στη Χαλκίδα την άλλη, στη Μακεδονία την άλλη και το καθεξής. Η ακρίβεια. Όταν λέμε οικονομία, εννοούμε ακρίβεια. Είναι το πρώτο θέμα, Βαγγέλη. Το Ταμείο Ανάκαψης έχει περιοριστικά ημερομηνίες. Μέχρι τότε πρέπει να έχεις κάνει αυτό, αφού χρηματοδοτήσε. Έτσι είναι και τα διασύνδεση και τα POS. Ακριβώς. Έχουμε και να υποχρεώσει 400.000 διασύνδεση. 400.000. Ακριβώς. Τώρα, έχει δώσει και μια αναδρομικότητα και ο Υπουργός σε αυτούς που είχαν πάρει παλαιότερα POS να χρηματοδοτηθούν. Μπράβο, και αυτοί που μπορεί να μην χάσουν αυτή την επιδότηση. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Να πούμε και κάτι άλλο. Να πούμε και κάτι άλλο, γιατί την Πέμπτη έλεγε και η προθεσμία των δηλώσεων του ΦΠΑ. Και είχαμε τις πρώτες δηλώσεις, οι οποίες ήταν, ας το πω έτσι σε εισαγωγικά, κλειδωμένες με τα στοιχεία του My Data. Μια μεγάλη κατάκτηση λοιπόν, χωρίς να χρειαστεί παράταση, γιατί εδώ πέρα ο λογιστικός κλάδος δούλεψε έτσι τούρμπο, έβαλε το τούρμπο, πάτησε το κουμπάκι. Πάτησε το κουμπάκι. Ακριβώς. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι κινδυνολογούσαν το προηγούμενο διάστημα. Ας μην το λέμε κινητό, ας λέμε η αγωνία και ο φόβος του τι έρχεται. Στην πράξη όμως όλοι σήκωσαν τα μανίκια και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον λογιστικό κλάδο που έφερε σε πέρας αυτό το μεγάλο έργο και προσαρμόστηκε στην πραγματικότητα. Θέλω μια χάρη, όχι από το Χάρη, από τον Βαγγέλη τον Αμπελιώτη. Ό,τι θες. Αν ζητήσει κάποιος προκαταβολή, δηλαδή πάω και αγοράζω κάτι εγώ τώρα, τούτο εδώ, αυτό, κάνει 100 ευρώ και δίνω 20 ευρώ. Η προκαταβολή χτυπιέται στα POS, με ρωτάνε οι άνθρωποι. Ναι. Και γράφει προκαταβολή. Θα σας πω, υπάρχει απόδειξη εισπράξης στην ταμιακή, την κόβεις, παίρνει το ποσό, το περνάει στο POS και το πληρώνεις με κάρτα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα. Και έτσι λύνεται και το θέμα των τιμολογίων που έγινε φασαρία, με τον ίδιο τρόπο. Μπράβο. Επειδή απόδειξη ο Βαζιδάκης είναι μεθοδικός, βάλτε κάτω 15 ειδικούς, φωνάξτε τον Βαγγέλη, τον Αμπελιώτη, τον Μουζάκη, τον Χριστόπουλο, είναι και σε επιτροπές, δόξα τω Θεώ. Όχι διαγγέλματα και τέτοια. Παράδειγμα, πρέπει να κοπεί προκαταβολή με το μηχανάκι. Γρα, αυτό. Πρέπει να γίνει τούτο εδώ. Πρέπει να γίνει το άλλο. Οι δόσεις μπαίνουνε. Βεβαίως. Έχουμε επιτροπή με αυτό ακριβώς το σκοπό. Θα φτιάξετε μια ερωτήσεις-απαντήσεις. Πάμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποια θεματάκια τα οποία όμως επιλύονται. Να τα πείτε στο Υπουργείο. Ναι, τα έχουμε πει, δεν τα λέμε τώρα εδώ. Είμαστε σε καλή συνεργασία. Η λύση είναι πάντα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις από κάτω στο τιμολόγιο. Το τάδε τιμολόγιο αφορά δαπάνη που έγινε τότε του μηνός. Άρα λοιπόν, έτσι κι αλλιώς περνάει. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά. Κύριε Δεγουάρη, ευχαριστώ θερμά. Εγώ και για τα POS και για τα όσα μας είπατε σήμερα.